Ακολουθεί ένα βίντεο, μια ξεχωριστή συνέντευξη με τον κύριο Γρηγόριο Μιχαηλίδη, λέκτορα της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αναφορικά με τις ευκαιρίες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εστιάζουμε βέβαια και στη σχολή νομικής. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, στην εκπομπή μας σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόρη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, προκειμένου να ξεκινήσουμε, να πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά συγκεκριμένα και για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κύριε Μιχαηλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ, αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση, αλλά και για τη φιλοξενία. Λοιπόν, προηγήθηκε μία δύσκολη σεζόν. Με περιορισμούς, με πανδημία, ναι. Με έντονο το αίσθημα της ανησυχίας και του προβληματισμού στις τάξεις της μαθητικής κοινότητας. Ήταν μια χρονιά με ιδιαιτερότητες. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Ήταν μια χρονιά και μάλιστα μια μισή ακαδημαϊκή χρονιά. Στην πραγματικότητα τα πανεπιστήμια λειτουργούν με την τηλεκπαίδευση και με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από τον Μάρτιο του 20, δηλαδή είχαμε το ενό εξάμεινο και όλο το ακαδημαϊκό έτος 2021. Το αέρο του 20, οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων με τα ζητήματα τα οποία είχαν, πότε ναι, πότε όχι, τηλεκπαίδευση με τα προβλήματα που υπήρχαν, και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη κατάσταση από τη μία. Από την άλλη, βέβαια, ήταν και μια ευκαιρία να διαπιστώσει το κάθε κράτος, το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα που βρίσκεται σε επίπεδο οργανωτικό, ψηφιακό, τεχνολογίας. Νομίζω ότι βελτιώθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως, εγώ τώρα σαν δάσκαλος να σας το πω, στη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για το οποίο θέλω να μιλήσουμε, δεν την ανταλλάζω την διδασκαλία σαν αμφιθέατρο. Παρ' όλα αυτά, όταν έχουμε ζητήματα και πανδημία αυτού του τύπου, βεβαίως και η αντικατάσταση με όλα αυτά τα μέσα ήταν κάτι αναγκαίο και νομίζω χρήσιμο και τελικά αποτελεσματικό. Μάλιστα, χρειάζεται όμως έτσι ένα σκηνικό νυνεμία στις τάξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ναι. Δεν ξέρω, η δική σας εκτίμηση θα υπάρξει, θα καθυστερήσει? Θα το δούμε. Εγώ νομίζω ότι ως γενικότερη πολιτική τα κράτη, τα σύγχρονα, πρέπει να σας πω, νομίζω ότι κάνουν ένα πείραμα τώρα, ειδικά με την ανώτατη εκπαίδευση, όπου θα ξεκινήσουν όλα τα προγράμματα, τα διαζώσεις κανονικά. Δεν ξέρω στην πορεία πώς θα διασφαλιστούν κάποια πράγματα για τα οποία τελικά να είναι σίγουροι όλοι αυτοί οι οποίοι θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Διότι το ζήτημα δεν είναι να λειτουργήσουμε με προστατευτικά μέσα και όλα αυτά. Αυτό θα γίνει. Ναι. Βεβαίως και έπρεπε να γίνει, ίσως για κατά μία έννοια, με την καλή έννοια, εντός εισαγωγικών, να εκβιαστούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, φοιτητές, καθηγητές κτλ. Τι θα γίνει όμως στην πορεία όταν κάποιος πάθει οτιδήποτε με την υγεία του, ενώ είναι εμβολιασμένος, διότι το σύστημα δεν λειτουργήσε καλά και δεν είχε ασφαλιστικές δικλείδες, παράδειγμα, σε μία αίθουσα, σε ένα αμφιθέατρο, σε μία σχολή, σε ένα γραφείο? Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μιλήσαμε για μία και αναφερθήκαμε για μία σχολική σεζόν με ιδιαιτερότητες. Είχαν βέβαια και κάποιες αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν στο μέτωπο της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε τη θεσμοθέτηση της βάσης του 10. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο. Αυτό, κοιτάξτε, αν με ρωτήσετε καταρχήν, θα σας έλεγα ότι μία βάση θα έπρεπε να υπάρχει, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο εισαγωγής δυνατοτήτων που έχει ο υποψήφιος φοιτητής για να φοιτήσει. Τι έγινε όμως? Πέρα από αυτό το ελάχιστο επίπεδο το γενικό, τέθηκαν βάσεις και στα ειδικά μαθήματα. Και έτσι λοιπόν έγινε το λάθος, κατά τη γνώμη μου, να βρεθούν εκτός πανεπιστημιακών σχολών άριστοι μαθητές του 19, του 20, του 18, οι οποίοι δεν έπιασαν τη βάση στο δικό το μάθημα, που ίσως από λάθος, ίσως από μη σωστό προγραμματισμό, τέθηκε η βάση πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί στο επόμενο έτος. Παρ' όλα αυτά, τώρα βρέθηκε κόσμος ο οποίος, ενώ θα μπορούσε με τις δυνατότητες που είχε να φοιτήσει σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, δεν μπόρεσε και βρέθηκε εκτός. Να επιχειρήσουμε μία πρώτη έτσι αναγνωριστική κουβέντα, ένα αναγνωριστικό σχόλιο για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε ποιους τομείς έχει επενδύσει το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα? Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Τι έκανε η Κύπρος την περασμένη δεκαετία? Αποφάσισε να γίνει ένα πανεπιστημιακό και ερευνητικό κέντρο. Δεν είχε τα συνταγματικά προβλήματα και κολλήματα που έχουμε εμείς με το άρθρο 16.
ψήφισαν τους εκτελεστικούς νόμους, από το 2010 ξεκίνησαν να λειτουργούν, από το 2012 είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Τι είναι σε πλήρη ανάπτυξη στην Κύπρο? Είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου που είναι το κρατικό και το ΤΕΠΑΚ που είναι το κρατικό πολυτεχνείο στην Λέμεσο. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και από το κρατικό. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο αποτέλεσε τη μετεξέλιξη ενός πολύ μεγάλου και γνωστού κολεγίου του Inter College. Έχει πανεπιστημιακά προγράμματα πάνω από 100 σε επίπεδο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικά. Έχει 18.000 φοιτητές. Και παραλαμβάνω ότι είναι το μεγαλύτερο στην Κύπρο και σε φοιτητές και σε ακαδημαϊκό προσωπικό, σε σύνολο νούμερο καθηγητών και σε επίπεδο προγραμμάτων. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο προσφέρει σπουδές? Σχεδόν όλους. Τι εννοώ? Σε όλες τις ανθρωπιστικές σπουδές, όπως είναι η νομική δική μας, είναι φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, ευρωπαϊκές σπουδές κτλ. Σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών, της αγωγής επιστήμες. Νηπιαγωγή, ακαδημίες, δάσκαλοι, φιλολογίες κτλ. Στο επίπεδο το οικονομικό, οικονομικές επιστήμες. Στο επίπεδο το τεχνολογικό, computer science και τα υπόλοιπα. Το Πολυτεχνείο νομίζω το είπαμε. Ναι. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι έχουμε και καλλιτεχνικές σπουδές σε επίπεδο πανεπιστημιακό, σπάνιο για την Ελλάδα, τουριστικές σπουδές σε επίπεδο πανεπιστημιακό και έχουμε και την καλύτερη ιατρική αυτή τη στιγμή, τη μοναδική μάλλον ιατρική στην Κύπρο και μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη με την έννοια ότι δίνει το πτυχίο του Σεντ Τζόρτζ του Λονδίνου που είναι η τέταρτη καλύτερη ιατρική, το καλύτερο, πτυχίο ιατρικής στην Ευρώπη. Να εστιάσουμε στη νομική σχολή. Να αναφερθούμε στις επιλογές και στο εύρος των προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Νομική σχολή λοιπόν. Κοιτάξτε, πάλι για να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές σας. Καταρχήν, κάποιος που θέλει να σπουδάσει στο εξωτερικό πρέπει να διαλέξει ένα πανεπιστήμιο το οποίο να είναι ομοταγές με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αν μιλάμε για Ελλαδίτες φοιτητές. Από το Ηράκλειο, από εδώ, από την Κρήτη. Άρα λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ομοταγές με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μετά, σε αυτό το Πανεπιστήμιο το ομοταγές, θα πρέπει να διαλέξει ένα πρόγραμμα που να είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα προγράμματα σπουδών, όπως και τις νομικές, αλλά και τα υπόλοιπα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος. Ναι, εννοείται. Αλλιώς δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι η ελάχιστη καλή συνθήκη για να κάνουμε σπουδές οι οποίες να μας εξασφαλίζουν και να αξίζουν τον κόπο. Μετά βεβαίως πρέπει να το πτυχίο να είναι το εξατομικευμένο, το προσωπικό, να είναι αντίστοιχο και ισότιμο. Τα δικά μας πτυχία είναι και αντίστοιχα και ισότιμα, έχουν κριθεί. Πώς έχουν κριθεί? Έχουν κριθεί διότι ήδη οι απόφοιτοί μας είναι σε μεταπτυχιακά στην Ελλάδα, σε νομικές, στην Ευρώπη, στον κόσμο και ήδη είναι δικηγόροι όπως και στην πόλη σας, και εδώ και στο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης έχουμε ήδη απόφοιτους μας οι οποίοι είναι δικηγόροι. Ποιο είναι τώρα το ζήτημα? Έχουμε το προπτυχιακό πρόγραμμα. Το οποίο είναι, καταρχήν η νομική σχολή είναι η μεγαλύτερη επίσης νομική σχολή στην Κύπρο, με περίπου 2.500 φοιτητές σε όλα τα προγράμματα. Το προπτυχιακό, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, εκεί το ένα μεγάλο ποσοστό, 70-80%, είναι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ελληνικό δίκαιο στην ελληνική γλώσσα από καθηγητές από Ελλάδα, όπως είμαι εγώ. Άρα, δικαιούμαι να λέω, γιατί είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, και είναι και το παγκόσμιο φαινόμενο, το μοναδικό στον κόσμο, ότι η νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι η τέταρτη νομική της χώρας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή και η νομική του Λευκωσίας. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι εδώ και 2 χρόνια έχουμε εγγράψει στο πτυχιακό φοιτητές από Ελλάδα, κυρίως από Αθήνα, οι οποίοι δεν πέρασαν στην Αθήνα, πέρασαν η Θεσσαλονίκη ή η Κομωτινή και επέλεξαν να έρθουν σε εμάς και όχι να πάνε σε σχολές αυτές που πέρασαν. Έχουμε βέβαια και το αγγλικό, το προσεξονικό δίκαιο για κάποιους από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται. Έχουμε και το κυπριακό στην ελληνική γλώσσα πάλι για τους Κύπριους. Δηλαδή, ένας φοιτητής από την Ελλάδα σπουδάζει στο ελληνικό δίκαιο σε πλήρη ανάπτυξη. Στη δική του γλώσσα. Στη δική του γλώσσα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από Έλληνες, με Έλληνες. Ναι, με Έλληνες καθηγητές. Και τα 40 μαθήματα, και τα 8 εξάμηνα, και τα 4 χρόνια. Ναι. Και στη νομική επιστήμη, αυτό δεν ισχύει για τις άλλες επιστήμες, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σπουδάζει την επιστήμη στη μητρική σου γλώσσα. Διότι ο νομικός μιλάει και σκέφτεται στη μητρική του γλώσσα και είναι καλό να έχει σπουδάσει σε αυτή τη γλώσσα και την επιστήμη την οποία και θεραπεύει, την οποία και υπηρετεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ο Πορτογάλος θα πάει στη Γαλλία, θα μάθει γαλλικό δικαίωμα στα γαλλικά. Και όταν θα γυρίσει στην Πορτογαλία, δεν θα ξέρει τίποτα, θα είναι άσχετος. Ναι. Σε εμάς δεν σημαίνει αυτό. Παράδειγμα. Έχουμε 5 μεταπτυχιακά προγράμματα. Ναι. 2 δικά μας και 3 σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια, με τη νομική της Θεσσαλονίκης, με το Πάντιο, με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και τα 5 αναγνωρισμένα. Και έχουμε και 2 διδακτορικά προγράμματα, όχι ένα, το δικό μας και το άλλο που είναι ζώνη, που είναι σε συνεργασία με άλλες 5 νομικές ανά τον κόσμο, τις νομικές του Δυτικού Σιδνεϊ, της Πάδοβα στην Ιταλία. Θα μου πείτε κάτω, α, Πάδοβα Ιταλία. Η Πάδοβα στην Ιταλία έχει την καλύτερη και την παλαιότερη, την ιστορικότερη νομική σχολή της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η σχολή, αυτή η νομική, επέλεξε το δικό μας πανεπιστήμιο και τη δική μας σχολή να συνεργαστεί σε επίπεδο διδακτορικού προγράμματος. Επίσης, το διδακτορικό πρόγραμμα και εμάς τα 2 αποδεικνύουν και το εύρος και τη δυνατότητα που έχει η σχολή, με την έννοια ότι δεν παίρνεις έγκριση για διδακτορικά προγράμματα αν δεν έχεις τα ελάχιστα εχέγγυα σε ακαδημαϊκό προσωπικό, σε ερευνητικό έργο, σε δυνατότητες ακαδημαϊκές και πανεπιστημιακές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μια δυνατότητα να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα, αν θέλουν, αν τους ενδιαφέρει η νομική. Ανεξάρτητα αν περάσανε ή και αν δεν περάσανε στην νομική της Ελλάδας, σε μια σχολή όπου θα τους ετοιμάσει, θα τους κάνει νομικούς και μετέπειτα δικηγόρους, μετά την άσκηση, στη δικιά τους γλώσσα, στο δικό τους δίκαιο και με έναν τρόπο, εγώ κατά την άποψή μου, επιτρέψω να σας πω, καλύτερο από ό,τι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Με ποια έννοια? Εμείς είμαστε πολύ ψηλά στις βαθμολογίες των πανεπιστημίων στον κόσμο, διότι έχουμε μια πολύ καλή αναλογία μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Τα τμήματα, όσο και να εγγράψουμε παράδειγμα φέτος, στο πρώτο έτος, θα κάνουμε τμήματα των 35 ατόμων. Αυτή η αναλογία 1 προς 35 είναι μια αναλογία πολύ καλή παγκοσμίως, είναι μια πολύ καλή επίδοση. Στον αντίποδα, θα σας πω 2 παραδείγματα. Έχουμε τα αμφιθέατρα στις ελληνικές νομικές σχολές των δημοσίων πανεπιστημίων, στο 1 προς 400, 1 προς 500, με την διδασκαλία καθέδρας. Δηλαδή, ο κάθε καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας γνωρίζει προσωπικά τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα, το γνωρίζουν οι φοιτητές, παρακολουθεί την απόδοσή τους, τους κατευθύνει, τους δίνει τις δυνατότητες που πρέπει. Το αντίστοιχο, στον άλλο αντίποδα, σε σύγκριση με τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι παράδειγμα ποια είναι η πιο ακριβή και πιο καλή νομική του κόσμου, το Harvard. Γιατί είναι με 120.000 δολάρια τον χρόνο? Διότι η νομική του Harvard είναι ιδιαίτερα μαθήματα. Είναι ένα προς ένα πάντα. Όλα τα μαθήματα. Γι' αυτό είναι και πολύ ακριβό το πρόγραμμα, γιατί χρειάζονται πάρα πολλοί καθηγητές, γιατί είναι ένα προς ένα. Το 1 προς 35, ξαναλέω, είναι μια πολύ καλή απόδοση, η οποία μας βάζει στο πρώτο 4% παγκοσμίως στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Και στην νομική σχολή. Η ζωή εκτός πανεπιστημίου για έναν φοιτητή στην Κύπρο. Ναι. Εστιάσαμε, αναλύσαμε, δώσαμε απαντήσεις για τα προγράμματα σπουδών. Από εκεί και πέρα, και να κλείσουμε με αυτό. Να πω τώρα. Το θέμα είναι πώς θα περάσουν οι φοιτητές μας εκεί και τι κόστος είναι αυτό που υπάρχει. Να πούμε ότι η Λευκωσία είναι πρωτεύουσα μιας ευρωπαϊκής χώρας, προσφέρει τα πάντα και όλες τις δυνατότητες για μια καλή φοιτητική ζωή, με όλα τα ενδιαφέροντα, με την εστίαση, με τη διασκέδαση, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο και όλα τα υπόλοιπα. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή επενδύσει, το Πανεπιστήμιο δηλαδή, σε φοιτητικές εστίες, οι οποίες έχουν πάρει βραβεία και είναι οι καλύτερες, θεωρούνται σήμερα, της Ευρώπης, αρχιτεκτονικά βραβεία και άλλα, και όπου ο φοιτητής, σε συνδυασμό με τα ίδρυματα που πρέπει να πληρώσει, κατά μέσο όρο το μήνα, με τη διαμονή του με ένα κόστος 300 με 400 ευρώ το μήνα, όπου όμως είναι όλα οι λογαριασμοί πληρωμένοι, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. Ψήξη, θέρμανση, ίντερνετ, τα πάντα, ίντερνετ, έχουν WiFi δωρεάν τα φοιτητές κτλ. Αυτή η δαπάνη, μαζί με κάποιες υποτροφίες που δίνουμε, παράδειγμα, υποτροφή Σαρίπουλο. Σαρίπουλος ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος που εδραίωσε το συνταγματικό δίκαιο στην Άδα και ήταν Κύπριος. Ναι. Και προς τιμή του έχουμε αυτές τις υποτροφίες. Αυτή η δαπάνη λοιπόν είναι από καταβολή 500.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα δίδακτρα στους 12 μήνες σε συμφωνία με το λογιστήριο. Και ο φοιτητής από Οκτώβριο μόνο μέχρι τον Μάιο, διότι τελειώνει το ακαδημαϊκό έτος. Ναι. Και αν προσέξει τον εαυτό του και δεν αφήσει κάποιο μάθημα του Σεπτέμβριο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, off, που είναι το 1 τρίτο του έτους, αυτή η δαπάνη κατά μέσο όρο στους 12 μήνες είναι η ίδια με κάποιον στην Ελλάδα ο οποίος θα σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, σε δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς δίδακτρα, με όλα τα υπόλοιπα έξοδα όμως που συνεπάγεται, ναι, μια τέτοια φοίτηση. Είναι πολύ, να το πω έτσι, λίγο έτσι στην αργό, είναι πολύ εξπλαστημένο το σύστημα και η προσφορά των σπουδών από τους Κύπριους, όπου κάνει αυτές τις τόσο καλές και λαμπρές σπουδές,
προσιτές και στο μέση ελληνική οικογένεια και στη μικρομεσαία και σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι θα σκέφτονταν ότι πρέπει το παιδί τους να σπουδάσει. Κύριε Μιχαηλίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι εδώ, ήρθα, σας επισκέφτηκα, ζήτησα να είμαστε μαζί και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποια οικογένεια ή κάποιος νέος στην Ελλάδα ο οποίος να μην γνωρίζει αυτή τη δυνατότητα, να την έχει και να την βάλει στις δυνατότητες του και στις προοπτικές του, ώστε να την εκμεταλλευτεί, γιατί νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.